Μία φιλοδοξία έχω, να υπηρετήσω την πατρίδα. Εμείς έχουμε όρκο τιμής στην πατρίδα μας. Εμείς είμαστε Έλληνες πατριώτες, χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι ιδεολειψίες τελειώσανε. Τα προβλήματα είναι κοινά. Το όραμά του για την Ελλάδα παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Πατριωτική Ένωση, πρόδρομος Σεφιατζόγλου, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του νέου εκλογικού κέντρου του κόμματος στα Χανιά, το οποίο εγκαινιάστηκε το απόγευμα. Είδαμε ότι τα υφιστάμενα κόμματα οδηγούν την πατρίδα μας στην καταστροφή. Γι' αυτό θεωρήσαμε χρέος μας να κάνουμε την Πατριωτική Ένωση. Οφείλουμε να την κάνουμε και οφείλουμε να καλέσουμε όλους για να αποτρέψουμε εθνικές καταστροφές. Να αντιμετωπίσουμε τα θέματα, τα οικονομικά, τα οποία πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η πατρίδα μας οδηγείται στην καταστροφή, δήλωσε ο κ. Σεφιατζόγλου, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, τα εθνικά θέματα και την ενεργειακή κρίση. Για να βοηθήσω όλη την Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα εδώ την Κρήτη που τόσα χρόνια δεν έχετε ένα δρόμο, που τόσα χρόνια δυστυχώς ο Μητσοτάκης δεν επιτρέπει τη συνέχιση της εξόρυξης των υδρογοναθράκων, διότι τότε η πατρίδα μας θα ήταν παράδεισος και όχι θα είχαμε προβλήματα. Όπως ανακοίνωσε, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Χάνιων, στέλνοντας το μήνυμα της αναγέννησης. Και ξεκινάμε από την Κρήτη. Και εγώ προσωπικά, σαν συμβολικό μήνυμα, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο του νομού Χανίων, υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο του νομού Χανίων, σαν ένα συμβολικό μήνυμα της αναγέννησης, της νέας αναγέννησης, γιατί η αναγέννηση της πατρίδος ξεκίνησε εδώ από τα Χανιά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.